Λοιπόν, καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους από το κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου, εδώ που θα παρακολουθήσουμε έναν αγώνα ανάμεσα στους Παραλίες και τους Phoenix Bumps για τα playoffs της Evolution στο Summer League. Ένα πολύ ωραίο παιχνίδι ελπίζουμε να δούμε. Εδώ βλέπω τώρα ότι οι δύο ομάδες έχουν κάποιο πρόβλημα με τις φανέλες, γιατί η αλήθεια δεν βοηθάνε οι φανέλες να ξεχωρίσεις. Λίγο χρωματοψία να έχεις, θα νομίζεις ότι 10 άτομα τρέχουν πάνω κάτω μέσα σε ένα γήπεδο. Και γι' αυτό το λόγο τώρα βλέπουμε ότι γυρνάνε τις φανέλες ανάποδα οι Phoenix Bumps για να βοηθήσουν την κατάσταση. Εξαιρετική κίνηση από τους Phoenix Bumps, αλτρουιστές. Το τζάμπολ είναι για τους Phoenix Bumps, οι οποίοι βρίσκονται στην επίθεση. Πρώτη επίθεση για τους Bumps με το εύστοχο σουτ 2 πόντων από τον Καδά. Πατούσε τη γραμμή. Επιτέλους playoffs λοιπόν και για το καλοκαιρινό πρωτάθλημα το μπασκετάκι. Αστόχος ήταν τον Κωστή. Και το rebound είναι για τους Bumps που έχουν ξανά την επίθεση. Είναι 2-0 μπροστά. Το Summer League είναι που είναι λίγο πιο χαλαρό πρωτάθλημα. Και αλήθεια είναι ότι θα χρειάζεται λίγο τα playoffs για να ανάψουν λίγο τα αίματα. Πολύ ωραία η επίθεση εδώ τώρα από τους Παραλίες, οι οποίοι όμως καθυστέρησαν, γύρισαν ωραία την μπάλα αλλά άργησαν να πάρουν κάποια απόφαση και υπέπεσαν σε παράβαση 3 δευτερολέπτων. Να πω σε όλους ότι θα δείτε αυτή τη μετάδοση μετά, στους παίκτες δηλαδή να πω, που θα δείτε τη μετάδοση. Δεν έχω κάτι μαζί σας σίγουρα. Όχι τιμής. Άμα πω και κάτι παραπάνω, ξέρετε τώρα. Για το τρολάρισμα είναι. Λοιπόν, ωραία πάσα εδώ τώρα. Πολύ εύκολο τελείωμα έχασε ο Παπαντονίου. Δεν μας συνηθίζει σε τέτοια τελειώματα. Ένα εύκολο σουτάκι από το ύψος των βολών χάνει ο Βαντής, ο οποίος ήταν ολομόναχος. Πολύ άστοχη Παραλίες στην αρχή. Τους μεταλλεύονται οι Phoenix Bumps και κρατάνε το προβάδισμα. Καλά, με 2-0 δεν είναι φανταστείς. Από πολύ κοντά το σουτ για 2 είναι άστοχο από τον Μουσκόφογλου. Ξανά οι Παραλίες σε μια προσπάθεια για τους πρώτους τους πόντους στο παιχνίδι και άλλο λάθος τώρα. Νευρικό ξεκίνημα τους Παραλίες. Ίσως η τρομακτική πίεση από το τη σημαντικότητα του αγώνα τους έχει παραλύσει, το ξέρει. Άλλο ένα τρίποντο εδώ, ξανά ο Καδάς. Και λέω άλλο ένα τρίποντο. Λανθασμένα, γιατί το προηγούμενο ήταν δίποντο, αλλά ουσιαστικά από απόσταση τρυπόντου ήταν και το προηγούμενο. Απλά πατούσε τη γραμμή ο Καδάς. 0-5 για τους Bumps. Κωστής βγάζει έξω για το ελεύθερο σουτ για 2 του Τσαϊρέλη. Άστοχος και αυτός. Δεν σκοράρουν ούτε με αίτηση οι Παραλίες εδώ στην αρχή. Ένα βήμα τώρα από Παπαντονίου. Το σκέφτηκε, δεν το πήρε. Καδάς βλέπει το κόψιμο του Παπαντονίου. Αλλάζουν ωραία εκεί οι Παραλίες. Τελειώνει ο χρόνος. Ένα σουτ κοντά στη λήξη από τον Χαριτόπουλο. Δεν ήταν εύστοχο.
Και τώρα έχουμε το φάουλ που παίρνει ο Βαντής για τους παραλίες και θα πάει για δύο βολές για να σκοράρει επιτέλους για την ομάδα του. Χάνει όμως τη βολή. Για να δούμε αν δεν θα καταφέρουν ούτε με βολές να σκοράρουν παραλίες. Έχει άλλη μια ευκαιρία ο Βαντής. Τη χάνει και αυτή. Ούτε τώρα οι παραλίες, ούτε με τις βολές του Βαντή. Για να δούμε που θα πάει αυτό. 4 λεπτά έχουν περάσει από το ξεκίνημα του αγώνα. Ακόμα να σκοράρουν οι παραλίες. Και οι Bumps το εκμεταλλεύονται για να φτάσουν σε άλλο ένα καλάθι με τον Κοβάτσο για το 0-7. Πολύ καλό ξεκίνημα από τους Bumps, πολύ κακό για τους παραλίες. Και για να δούμε που θα πάει αυτή η κατάσταση. Σουτ για 3, είναι άστοχο. Άλλο ένα άστοχο για τους παραλίες με τον Σκόρδο. Και τώρα μέχρι τον ευνηδιασμό πήγε ο Χαριτόπουλος. Δεν κατάφερε να σκοράρει. Κι άλλο ελεύθερο σούτ, επιτέλους καλάθι για τους παραλίες. Το έβαλε ο Τσαϊρέλης μετά από κάποιες άστοχες προσπάθειες. 2-7 με 5,5 λεπτά για τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Εδώ, άλλο ένα, wow! Αυτό πήγαινε καλά, να ξέρετε. Αν δεν έβρισκε μπάλα στο ταμπλό, ήταν μέσα αυτό. Και θα μας χάριζε ένα πολύ ωραίο highlight. Δεν έγινε τελικά. Ο Φίβος τώρα βγάζει την μπάλα έξω. Γυρνάει η μπάλα. Τσαϊρέλης δίνει για το σουτ τριών πόντων του Σκόρδου που είναι άστοχο και πάλι. Και... όχι απλά, στο airball ήταν. Η μπάλα είναι εκεί για τους Bumps. Βγήκε έξω. Χαριτόπουλος για την μπάλα. Η μπάλα φτάνει ξανά στο Χαριτόπουλο, ο οποίος παίρνει το φάουλ χαμηλά. Η μπάλα απ' έξω για τους παραλίες. Δύο-εφτά το σκορ, 4-26 για το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου. Παπαντονίου περνάει πάρα πολύ ωραία, πάει στο τελείωμα, άστοχος είναι. Ο Κωστής παίρνει το rebound και δίνει στον Τσαϊρέλη που θα ανοίξει τον εφηδιασμό και θα πάρει ένα φάουλ, το οποίο έγινε προφανώς για να σταματήσει το transition. Ωραία η διείσδυση και αφήνει πολύ όμορφα. Αυτό τώρα δεν γίνεται να μην μπαίνει. Ο Περσεμάτης ήταν ο οποίος τελικά κατάφερε να σκοράρει για 3 κάνοντας το 5-7. Και να που παρά την αστοχία τους παραλίες βρίσκονται σε απόσταση ενός καλαθιού. Ο Περσεμάτης πριν έκανε μια εκπληκτική πάσα. Δεν εκμεταλλεύτηκε ο επερχόμενος που διαφεύγει τώρα ποιος ήταν. Ίσως ήταν ο Σωτηρόπουλος που βγήκε και όλα τώρα για τους παραλίες. Που έχασε ένα πάρα πολύ εύκολο τελείωμα πριν. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι ότι ο Περσεμάτης επανόρθωσε με ένα τρίποντο κάνοντας το σκορ 5-7. 3-20 για το τέλος του δεκαλέπτου με τον Κωστή να βάζει πλάτη, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει μια καλή πάσα. Άστοχη επίθεση ξανά για τους παραλίες. Και τώρα η Bumps με το σούτ από το ύψος των βολών να είναι άστοχο από τον Μοσκόφολου. Τρέχουν γρήγορα οι παραλίες στον εφηδιασμό. Εδώ. Τώρα, αν θέλετε τη γνώμη μου, δύο φάουλ γίνανε, κανένα δεν δόθηκε.
Και ο Χαριτόπουλος αφήνει στον Κατά, η μπάλα φτάνει με τα χίλια ζόρια εδώ στον Παπαντονίου, ο οποίος κάνει μια πολύ ωραία διείσδυση. Ωραίο hang time στον αέρα από τον Παπαντονίου και βάζει άλλο ένα καλάθι για τους Bumps που κάνουν το 5-9. Το σούπ για 3 είναι άστοχο από τον Τζαϊρέλη. Το rebound από τον Καδά. Χαριτόπουλος βάζει πλάτη. Δύσκολο τελείωμα, το βάλε όμως. Εκμεταλλεύτηκε εκεί την εξωμετρική του διαφορά από τον Περσεμάτη και σε δύναμη υπάρχει διαφορά. Τον έβαλε μέχρι μέσα και τελείωσε για το 5-11. 1-40 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Ποστής με το αριστερό hook. Αστοχή, rebound, δύσκολη προσπάθεια, Κωστής στο rebound, αστοχή και πάλι. Τι γίνεται για τις παραλίες, πολύ αστοχή. Δεν μπορεί όμως η αστοχία τους να κρατήσει για πάντα. Η αλήθεια είναι ότι βγάζουν ελεύθερα shoot. Η κυκλοφορία της μπάλας δεν είναι κακή για τους παραλίες, απλά είναι πάρα πολύ άστοχη. Κάτι που δεν θα κρατήσει για όλο το match. Λογικά, οπότε αυτό θα πρέπει να προβληματίσει λίγο τους Bumps, οι οποίοι μπορεί να προηγούνται 5-11, αλλά πρέπει να ανεβάσουν λίγο ρυθμό και αυτοί, αν θέλουν να ξεφύγουν. Επιθετικό φάουλ τώρα. Το έκανε ο Χαριτόπουλος. Και η επίθεση για τους Παραλίες. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Περνάει ωραία και δεν καταφέρνει να τελειώσει τη φάση ο Οικονομόπουλος. Τέλος πάντων, η μπάλα είναι για τους Παραλίες μετά από αυτή τη φάση. Ο Κωστής από πολύ κοντά βάζει ένα εύκολο καλάθι από την ωραία επαναφορά του Πασκόπουλου. Επιτέλους ένα καλάθι για τον Κωστή, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα κατά το καλάθι, το ξέρουμε. Μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει, ίσως αυτό το καλάθι να είναι η αρχή. Το ψεμάτι σταματάει γιατί έχουν μία ολόκληρη επίθεση οι Παραλίες. 10 δεύτερα τώρα για το τέλος περίοδου. Περσεμάτης παίρνει ένα σκένα τον Κωστή, περνάει και παίρνει το φάουλ στα 4,2. Σουτ για 3, είναι άστοχο. Το πήρε ο Στυλιανός και μένει και 1,5 δευτερόλεπτο τώρα για τους Bumps. Ο Σκόφογλου πάρα πολύ μακριά, είναι άστοχος. 7-11 το σκορ της πρώτης περίοδου, πολύ χαμηλό σκορ και για τις δύο ομάδες. Μιλάμε για την αστοχία των Παραλίες, αλλά όχι ότι οι Bumps έχουν και κανένα τρομερή αστοχία. Κάτι μου λέει ότι θα έχουμε δρόμο σε αυτό το παιχνίδι. Πάμε για τη δεύτερη περίοδο. Έναξη της δεύτερης περίοδου εδώ στο Περιστέρι. 7-11 θυμίζουμε το σκορ υπέρ των Bumps. Οι Παραλίες ψάχνουν την ευστοχία τους. Παπαντονίου τώρα κλέβει από τον Περσεμάτη, πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετική άμυνα του Παπαντονίου.
Ο Φρέρης διεισδύει, βγάζει για τον Απαντονίου, ο οποίος σουτάρει για 3, σας το χει. Και από την άλλη πλευρά, μέχρι το lay-up. Εδώ δεν καταλαβαίνω τώρα πώς δεν ήταν φάουλ αυτό, όμως πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Πολύ ωραία προσποίηση και πάει μέχρι το τελείωμα ο Οικονομόπουλος, αλλά αστοχή. Και φάουλ εδώ. Φάουλ που έκανε ο Περσεμάτης. Βάλα κλέβεται. Πήγε να γίνει λάθος το λάθος, δεν έγινε τελικά. Διατήρησαν την κατοχή μετά το κλέψιμο οι Παραλίες και παίρνει το φάουλ ο Περσεμάτης για άλλη μια επίθεση των Παραλίες. Περσεμάτης αφήνει δίπλα στον Οικονομόπουλο. Ο Οικονομόπουλος πάει μέχρι μέσα και παίρνει το φάουλ από τον Τουμπακάρη. Δεύτερο ομαδικό για τους Bumps. Πασκόπουλος και άλλο φάουλ. Πάλι στον Οικονομόπουλο. Ο οποίος αφήνει για τη θέση του τώρα στον Σωτηρόπουλο. Τρίτο ομαδικό για τους Bumps. 1:30 μετά την έναρξη της δεύτερης περίοδου, αρκετά τα φάουλ για τους Bumps. Και να το καλαθάκι τώρα που έρχεται για τους Παραλίες για το 9-11. Καλάθι από τον Σωτηρόπουλο που μόλις πέρασε τη θέση του Οικονομόπουλου σκόραρε. Ο Φρέρης σε μια δύσκολη προσπάθεια αστόχησε. Και τώρα ο Στάθης βγάζει την μπάλα έξω για το σουτ για 3. Αυτό πως δεν μπήκε. Το σουτ από το Στυλιανό. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, με τα μπλό πήγε να μπει, αλλά ο τρόπος που έγλειψε τη Στεφάνη μετά ήταν βασανιστικός. Ο Κόπουλος για τον Τουμπακάρη, ο οποίος βγάζει ξανά για τον Μοσχόπουλο. Δύσκολη προσπάθεια. Άστοχη, Παπαντονίου, φάουλ για 2 βολές. Ο Λιγόρης εκεί στο αμυντικό rebound Παραλίες και ο Παπαντονίου τρύπωσε εκεί για να πάρει το φάουλ για 2 ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτη βολή του Παπαντονίου, 9-12. Έξω η δεύτερη, αλλά το rebound είναι και πάλι για τους Bumps. Ξανά ο Λιγορίας στο rebound από τους Παραλίες. Φρέρης παίρνει το screen. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν προλαβαίνουν να σουτάρουν οι Bumps. Καθυστέρησε εκεί ο Κομπάτσος, ο οποίος έπρεπε να σουτάρει και όχι να ξαναδώσει το Φρέρι, δεν είχαν χρόνο οι Bumps. Παραλίες τώρα στην επίθεση, δύσκολη προσπάθεια. Καλάθι όμως για τον Σκόρδο, για το 11-12 και να που πλησιάζουν στον πόντο οι Παραλίες. Το λέγαμε, το θέμα είναι η ευστοχία. Φάουλ τώρα του Στάθη. Πάνω στον Μοσκόφογλου. Ο Βάτσος παίζει με τον Οικονομόπουλο. Την μπάλα φτάνει στον Τουμπακάρη μέσα. Παπαντονίου σε δύσκολη κατάσταση.
3 δευτερόλεπτα, δεν μετράει τίποτα και οι Παραλίες ξανά στην επίθεση. Χτίζουν τώρα οι Παραλίες σε ένα momentum. Έχουν πλησιάσει και στον έναν, έχουν την ευκαιρία τώρα να προηγηθούν για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Για να δούμε. Σκόρδος. Σιλιανός, πολύ δύσκολη η προσπάθειά του, παίρνει το φάουλ και θα πάει για δύο βολές και θα έχει την ευκαιρία, όπως είπαμε, να προσπεράσει η ομάδα των Παραλίες. Time out έχουμε από τους Bumps και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και επιστροφή από το time out για τις δύο βολές του Στυλιανού. Έχασε την πρώτη και μαζί την ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα στους Παραλίες για πρώτη φορά, για να δούμε αν θα σοφαρίσει. Σοφαρίζει. Και η σοφάριση βέβαια σημαντική είναι για τους Παραλίες. Η μόνη στιγμή που ήταν σοφαλία το μάτσα στο 0-0. Χαριτόπουλος τώρα στην άμυνα του Σκόρδου. Αφήνει στον Μοσκόφογλου, ο οποίος πολύ έξυπνα παίρνει το φάουλ για δύο βολές. Μέσα η δεύτερη βολή από τον Μοσκόφογλου που κάνει το 12-13, ξαναδίνει το ελάχιστο προβάδισμα στους Bumps με ένα πόντο. Στάθης μέσα, γλυκό το σουτάκι του και να το πρώτο προβάδισμα των Παραλίες με 14-13. Απαντονίου. Αφήνει στον Φρέρι. Φρέρις βγάζει στο Μοσκόφογλου, ωραία η πάσα, αλλά δεν την κατάλαβε του Μακάρης και τρέχει από την άλλη πλευρά, πάρα πολύ ωραίο ο Πασκόπουλος. Φίλε την μπάλα, άλλο ένα καλάθι για το Στάθη για το 16-13. Και το momentum πλέον είναι ξεκάθαρα υπέρ των Παραλίες. Φάουλ στον Παπαντονίου τώρα για δύο βολές. Φάουλ από τον Στάθη Κατσαλίγκο. Εσύ, 16-13 προηγούνται οι Παραλίες, 5. Για τη λήξη του ημιχρόνου, ένα επιμέρους 9-2 για τους Παραλίες, 9-3 τώρα με τις βολές του Παπαντονίου και άλλη μία όπου έχει δοθεί και αντιαθλητικό το φάουλ, όπως θα παρατηρήσατε, και η μπάλα είναι και πάλι για τους Bumps. Ευκαιρία τώρα να αλλάξει λίγο το momentum που λέγαμε, με το Χαριτόπουλο που κάνει τη διείσδυση, αστοχή και ο Στάθης θα πάρει το rebound. Ωραία, περνάει η μπάλα μέσα στον Κωστή, ξανά ο Στάθης Κατσαλίγκος μέχρι μέσα και έχουμε foul από το Φρέρι. Ο Κατσαλίγκος έχει πάρει πάλι το παιχνίδι, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο σκοράρισμα. Αλλά και γενικότερα στην κυκλοφορία της μπάλας και τους Παραλίες. Βάζει για την πρώτη βολή. Βάζει για τη δεύτερη.
Ξαναδίνει προβάδισμα 3 πόντων στους παραλίες 18-15. Αριστόπουλος βγαίνει από τα screen κάτω του Ακάρης. Δίνει πάρα πολύ ωραία πάσα στον Μοσκόφογλου, ο οποίος σκοράρει για 2 για το 18-17. Το σύγχυα 2 είναι άστοχο από το σκόρδο και η μπάλα είναι ξανά για τους Bumps. Με το Χαριτόπουλο να κατεβάζει, να κλείνεται εκεί στην παγκίδα που τους στήσανε. 8 δευτερόλεπτα ήταν αυτό, δεν πειράζει. Κλέψανε οι παραλίες και είναι και πάλι στην επίθεση. Άστοχο σούτ, αλλά παίρνει ο ίδιος το rebound. Ήταν ο Βαντής. Βαντής μαζεύει και την μπάλα τώρα. 3 δευτερόλεπτα, στάρει για 3. Μετά από τρίπλα ο Βαντής στο τέλος του χρόνου της επίθεσης των Παραλίερς για το 21-17, ένα τρίποντο που δίνει ψυχολογία στην ομάδα των Παραλίερς, οι οποίοι πλέον έχουν διαφορά 4 πόντων. Time out. 21-17, επιστρέψαμε το time out, 3,5 λεπτά για το ημίχρονο. Στην επίθεση η Bumps με τον Καδά, ο οποίος ξεκίνησε πολύ δυνατά το μάτς, αλλά από τότε δεν έχει ξανασκοράρει. Μοσκόφογλου για 2 αστοχή και η μπάλα είναι έξω για τους Παραλίες. Και οι δύο ομάδες έχουν συγκληρώσει ομαδικά. Ό,τι φάουλ βλέπουμε είναι πολλές. Ερσεμάτης αφήνει στο Βαντί. Εκείνος στον Κωστή που θα σηκωθεί για 2 από το high post. Θα στοχίσει. Στάφης ζήτησε φάουλ, δεν το πήρε. Κλέβουν όμως με τον Περσεμάτη οι Παραλίες, ο οποίος πάει στην προσπάθεια και δέχεται το φάουλ για 2 βολές από τον Φρέρι. Ξεμάτω στην πρώτη. Χάνει τη δεύτερη όμως, 22-17. Έδιο τον Οικονομόπουλος, αλλά δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Πάλι 8 δευτερόλεπτα είναι. Πάλι δεν δοθήκανε. Δεν καταλαβαίνω τι μπορεί να συζητάνε τώρα οι διαιτητές. Δεν είχε περάσει η μπάλα από το κέντρο. Και το ρολόι γράφει 14. Όχι 8 δευτερόλεπτα, 10 έχουν περάσει. Δεν ξέρω. Επίθεση για τους Bumps. Ας μην πούμε κάτι καλύτερα. Ο Φρένης βγάζει πάρα πολύ ωραία για το ελεύθερο σουτάκι του Κουβάτσου, ο οποίος κάνει το 22-19 για τους Bumps. Περσεμάτης περνάει ωραία, η μπάλα γυρίζει, ξαναφτάνει στον Περσεμάτη, ο οποίος είναι στο low post. Το τρίποντο είναι ελεύθερο και είναι πάρα πολύ καλό. 24-19 για 2 ήταν, πατούσε ο Οικονομόπουλος. Στους 5 η διαφορά. Καλή άμυνα του Κωστή. Αναλάζουμε τον Τζαϊρέλη.
Χαριτόπουλος τώρα πάνω στο Βαντί. Καλή άμυνα του Βαντί, ενόχλησε το Χαριτόπουλο, ο οποίος θα στόχισε. Και ο Τσαϊρέλης τώρα κατεβάζει. Παραλίες για άλλη μια φορά έχουν ρυθμό στο παιχνίδι τους και αποδεικνύεται αυτό από ένα ακόμη καλάθι στο transition από τον Τσαϊρέλη. Χαριτόπουλος, τι έχει γίνει εδώ. Βήματα είναι. Περίεργη φάση εδώ, τώρα δεν κατάλαβα γιατί βρέθηκε ο Χαριτόπουλος τόσο μόνος. Και ήταν όλοι σαν να σταματήσανε να παίζουν, δεν έχω εικόνα. Τέλος πάντων, ξανά στην επίθεση παραλίες, αυτό είναι το σημαντικό. Οι οποίοι έχουν προβάδισμα 7 πόντων και μπορούν να το αυξήσουν κι άλλο. Βαντής παίρνει το σκρίν του Κωστή, Βαντής για 3 μέσα! Και 29-19 πλέον διψήφιο προβάδισμα για τους παραλίες, οι οποίοι, το είπαμε εξ αρχής, ήταν απλά άστοχοι, δεν ήταν κακοί. Δεν το εκμεταλλεύτηκαν οι μπάνους να πάρουν μεγαλύτερο προβάδισμα και τώρα που τα βάζουν οι παραλίες έχουν κάνει μια συγκλονιστική περίοδο και έχουμε και επιθετικό φάουλ τώρα για τους μπάνους και την μπάλα ξανά για τους παραλίες. 39,9 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Οι παραλίες έχουν τρέξει σε αυτό το δεκάλεπτο ένα επιμέρους 22-8. Και μοιάζουν με τα απόλυτα αφεντικά του παιχνιδιού αυτή τη στιγμή. Περσεμάτης 20. Ο Βαντής βγαίνει δίπλα στον Κωστή. Το αφήνει εκείνο στην μπάλα για να σουτάρει για 3, αλλά είναι άστοχο το σουτ. 29-19, 22,3 για το τέλος του ημιχρόνου. Όλη η επίθεση για τους Bumps. Με τον Παπαντονίου να κατεβάζει. Πιέζεται και κάνει το λάθος ο Παπαντονίου. Περσεμάτης για τον Βαντί. Έρχεται ο Στρέιλερ και κάνει το τελείωμα. Ο Οικονομόπουλος στο στοχή όμως. 7 δευτερόλεπτα ξανακλέβουν από τον Παπαντονίου οι παραλίες. Απίστευτα πράγματα. Το Περσεμάτης παραλίγο να βάλει καλά και φάουλ. Έχουμε 2 βολές όμως για τον Περσεμάτη για τους παραλίες. Στα χαμένα οι Bumps δεν κατάφεραν ούτε στην τελευταία επίθεση να ολοκληρώσουν. Τι να την ολοκληρώσουν, 2 φορές έχασαν την μπάλα. Είχαν μία ολόκληρη επίθεση για μία κατοχή και καταφέραν να δώσουν 2 κατοχές αντιθέτως στους παραλίες. Τρομερά πράγματα. Περσεμάτης βάζει την πρώτη βολή, 30-19 το σκορ. Τώρα 31-19. 3,5 δεύτερα για τους Bumps, τουλάχιστον να μην δώσουν πάνω στις παραλίες. Χαριτόπουλος πέρασε και έχει υποπέσει σε παράβαση βημάτων, αλλά έχει λήξει και το ημίχρονο, οπότε δεν θα ασχοληθεί κανείς. 31-19 λοιπόν είναι το σκορ. 12 πόντους μπροστά οι παραλίες, οι οποίοι τρέξανε ένα εκπληκτικό 24-8 σε αυτή την περίοδο και πλέον βρίσκονται στο συν 12. Επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίχρονο. Έχουν επιστρέψει δύο ομάδες στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο. Κάποιο πρόβλημα με την μπάλα υπάρχει. Βρέθηκε μπάλα. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με τους Bumps στην επίθεση, που έχουν ένα γολγοθά να ανέβουν τώρα με το κάκι στο δεύτερο δεκάλεπτο που έκαναν, βάζοντας 8 μόλις πόντους. Καλά και στο πρώτο 11 έβαλαν. Δεν είναι καλοί οι Bumps. Απλά ήταν πάρα πολύ καλοί στο δεύτερο οι Paraliers με 22 πόντους. Πρέπει να ανεβάσουν κατακόρυφα την απόδοσή τους οι Bumps αν θέλουν να έχουν ελπίδα στο match ή τουλάχιστον να κρατήσουν τη διαφορά σε επίπεδα φυσιολογικά, γιατί στις διαφορές θα παιχτεί η πρόκριση. Αν δεν
μπορούν να το κερδίσουν αυτό το match, τότε θα πρέπει να προσπαθήσουν τουλάχιστον να μειώσουν τις απώλειες. Παπαντονίου τώρα. Δυσκολεύονται να βρουν ελεύθερο σούτ, αλλά βρίσκουν ένα με το Φρέρι. Οι Bumps για δύο πόντους. Πολύ δύσκολο σούτ το Φρέρι. Αλλά το βάλε. Τσαϊρέλης. Άφησε στο Σωτηρόπουλο, εκείνος για τον Σκόρδο. Μέχρι μέσα, ο Στάθη σ' αστοχή. Ξανά παίρνει το rebound και βάζει εύκολα μετά το καλάθι. Για το 33-21. Παπαντονίου. Φρέρις παίρνει το φάουλ από το Σκόρδο. Χριστόπουλος. Καλή άμυνα του Σαϊρέλη, δυσκολεύει το Χριστόπουλος, περνάει στο Παπαντονίου. Πολύ δύσκολο τελείω από τον Παπαντονίου. Δύο πολύ δύσκολα καλάθια από τους Phoenix Bumps τώρα στο ξεκίνημα. 33-23, πρέπει όμως να σφίξουν για την άμυνά τους. Πασκόπουλος αφήνει στο Σκόρδο. Στάθης περνάει την μπάλα μέσα για το δύσκολο αριστερό τελείωμα από τον Σωτηρόπουλο. Βγάζουν την άμυνα οι Bumps, για να δούμε. Χριστόπουλος για τον Κοβάτσο. Κοβάτσος παίρνει το φάουλ. Αφορά για τον Χριστόπουλο στο Φρέρι η μπάλα. Πέφτουν κορμιά, τελικά η μπάλα βγαίνει για το σούτ για 3 από τον Χριστόπουλο. Nice Phoenix Bumps που βρίσκουν πολλές λύσεις στην επίθεση ξαφνικά. Κάθε επίθεση είναι καλάθι, με δύσκολα καλάθια. Αποφασισμένοι οι Phoenix Bumps έχουν μπει στο 3ο δεκάλεπτο. Και για να δούμε τώρα ποια θα είναι η αντίδραση των παραλίες που βλέπουν τη διαφορά να μειώνεται στους 7. Εύστοχο το σούτ 3 πόντων από το Σκόρδο. Απαντάνε οι παραλίες και ξαναπάνε τη διαφορά στους 10, 36-26. 6-45 για το 3ο δεκάλεπτο. Πολύ καλύτερο το μάτς και από τις δύο ομάδες σε αυτά τα πρώτα 3,5 λεπτά του 3ου δεκαλέπτου. Πάλι του Κωστή. Παντονίου στην επαναφορά για τους Bumps. Έξω για τον Χριστόπουλο, παρακινδυνευμένη πάσα, πέρασε Χριστόπουλος, ψάχνει λίγο χώρο και έχει βρει και τελευταίος εκείνος την μπάλα, η οποία είναι για τους παραλίες. Κατεβάζει ο Βασκόπουλος για τους παραλίες. Είναι στο Σκόρδο, εκείνος για τον Τζαϊρέλη, δύσκολο σουτ για 2, άστοχο. Παλεύει για το rebound ο Κωστής, δεν τα καταφέρνει, ο Κοβάτσος το κατεβάζει και η μπάλα φτάνει στον Παπαντονίου. Κακή η πάσα εδώ και φεύγουν οι παραλίες στο transition. Τζαϊρέλης, πάρα πολύ ωραίο τελείωμα αριστερό και η διαφορά ξανά στους 12. Σαν να μην έγινε τίποτα, οι παραλίες επιστρέφουν. Ξαναστέλνουν στους 12 διαφορά, 5-40 για το 3ο δεκάλεπτο. Time out. Επιστροφή από το time out. Phoenix Bumps στην επίθεση, οι παραλίες
εξανέμισαν το... Οπα. Ταϊρέλης είναι στο παρκέ τώρα και δείχνει να πονάει το πόδι του, δεν ξέρω. Φαίνεται να πονάει ο Τσαϊρέλης. Η αλήθεια είναι ότι δεν είδα ακριβώς τι συνέβη. Στο μυρό φαίνεται να πονάει πάνω από το γόνατο. Θα σηκωθεί ο Τσαϊρέλης, θα περάσει βέβαια στον πάγκο, ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Απ' έξω επαναφορά για τους Bams. Χαριτόπουλος διώχνει το Μοσκόφουλου, θα πάει στο ένας με ένα με το Σπηλιανό. Δεν μπορεί να περάσει. Ένα δευτερόλεπτο, δύσκολη προσπάθεια από τον Χαριτόπουλο, καθυστέρησε πάρα πολύ. Και τώρα οι παραλίες στην επίθεση. Βήματα. Τους μπάμψει η μπάλα. Ο Παντωνίου αφήνει στο Φρέρι. Φρέρις αποφασίζει να σηκωθεί για τρεις. Εξαιρετικός ο Φρέρις σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Και γενικότερα ένα καλό παιχνίδι από το Φρέρι. Ψάχνει συμπαραστάτες όμως. Δύσκολη προσπάθεια, πολύ ωραία όμως. Ο Βαντής έμεινε εκεί στον αέρα και έκανε ένα τελείωμα περίτεχνο για να κάνει το 40-29. Σπηλιανός καλή άμυνα πάνω στο Χαριτόπουλο. Και τεχνική ποινή τώρα στο Σπηλιανό. Έχει παράπονο ο Σπηλιανός από το Χαριτόπουλο ότι έβγαζε τον αγώνα του στο low post. Έκανε ένα πολύ σκληρό φάουλ, αλήθεια, ο Σπηλιανός. Ίσως να ήταν και για αντιαθλητικό. Αντιαθλητικό δεν δόθηκε, δόθηκε μετά τεχνική ποινή γιατί αντάλλαξε κάποιες κουβέντες εκεί με τον Χαριτόπουλο. Και μάλλον όχι αντάλλαξε, του είπε κάποιες κουβέντες. Τέλος πάντων, έχουμε μία βολή για τον Χαριτόπουλο. Τη χάνει. Παπαντονίου παίρνει την μπάλα. Δυσκολεύει τον Παπαντονίου. 5 δεύτερα για την επίθεση. Φρέρης. Περνάει δύσκολο τελείωμα μέσα. Ο Φρέρης κάνει τρομερά πράγματα σε αυτή την τρίτη περίοδο. Και 40-31. Το Σερμάτης αφήνει στο Βαντί, ο οποίος πάει αντίθετα από το screen, μπαίνει μέσα, βγάζει το ελεύθερο σούτ για τον
Κόρδο, ο οποίος αστοχεί. Ξανά Βαντής, ο Σκόρδος, ο Σωτηρόπουλος. Άλλο ένα σουτ για τρεις. Και αυτό άστοχο. Θα τον Οικονομόπουλο. 40-31 και οι Bumps. Έχουν ρυθμό αυτή τη στιγμή. Φρέρις. Κι άλλο. Κι άλλο. Τι κάνει ο Φρέρις. 40-34 και διαφορά στις 6. Nine Phoenix Bumps. Με το Φρέρι ο οποίος είναι μια όαση. Φρέρις ο οποίος παίζει μόνο στο εναντίον των Παραλίες. Κωστής. Ωραία γυρνάει και παίρνει το φάουλ από τον Μοσκόφογλου. Και επιστρέφει ο Στυλιανός τώρα στη θέση του Σωτηρόπουλου. Στυλιανός που πήγε λίγο στο μπάγκο να ηρεμήσει μετά το περιστατικό με τον Χαριτόπουλο. Παντής. Ωραία ξεφεύγει ο Κωστής. Εξαιρετικό το split out για τον Στυλιανό, ο οποίος αστοχεί για τρεις. Κωστής στο rebound και πάλι. Περσεμάτης. Δύσκολη προσπάθεια. Γυρνάει μπάλα. Και άλλο δύσκολο σουτ. Ξανά ριμπάντα τον Περσεμάτη. Περνάει. Πολύ ωραίο το... 3 δεύτερα. Πολύ ωραία επίθεση των Παραλίας, η οποία όμως αχρηστεύτηκε λόγω της παράβασης 3 δευτερολέπτων, στην οποία υπέπεσε ο Κωστής, αν δεν κάνω λάθος. Και άλλη μια ευκαιρία για τους Bumps να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Ωραίο το τελείωμα του Χαριτόπουλου, ήταν άστοχο, ωραία διείσδυση. Αλλά στο rebound ήταν ο Μοσκόφογλου, ο οποίος σκόραρε για 2 και 40-36. Το match είναι στην κόπη του Σεραφιού. Άστοχο σουτ για 3 από τον Οικονομόπουλο και ξανά οι Bumps στην επίθεση. Για να δούμε. Απαντονίου. Φρέρις. Δύσκολο αυτό που πήγε ο Φρέρις. Απαντονίου δεν έχει πολύ χρόνο. Περνάει και παίρνει το φάουλ καθαρό από τον Περσεμάτη. Και θα πάει για 2 βολές. Ευκαιρία να μειώσει τους 2. Και έχουμε time out. Επιστρέφουν οι 2 ομάδες από το time out, θα έχει 2 βολές ο Παπαντονίου με ευκαιρία να κάνει το 40-38 να μειώσει τους 2 για τους Phoenix Bumps, οι οποίοι έχουν κάνει μια τρομερή τρίτη περίοδο. Μέσα εμβολή, έχουν βάλει ήδη 18 πόντους. Έχουν κρατήσει μόλις στους 9 τους Παραλίες. 19 τώρα, 19-9 το επιμέρους σκορ. Απαντούν στην τρομερή περίοδο των Παραλίες, τη δεύτερη δηλαδή, με μια δικιά τους εκπληκτική τρίτη, η Phoenix Bumps. Με το Φρέρι να είναι συγκλονιστικός. Πάρα πολύ καλή άμυνα των Bumps, δεν αφήσανε το κόψιμο του Βαντί. Χαριτόπουλος κλέβει, κατεβάζει για την μπάλα και τώρα μπορούν ακόμα και να προηγηθούν οι Bumps. Τρομερά πράγματα στο μάτς. Χαριτόπουλος. Βήματα. Υποψία φάουλ εκεί στο Χαριτόπουλο. Από τη στιγμή που δεν δόθηκε, πάντως είναι σωστά τα βήματα. Βαντής. Καλή άμυνα από τους Bumps για άλλη μια φορά. Στυλιανός για 3. Άστοχος. Και έχουμε... Παραλίγο να δραματιστεί ο Στυλιανός. Πίτσο!
27 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περιόδου. Παραμένει το 40-38 και οι Bums είναι στην επίθεση. Οι Bums κάνανε ένα τρομερό κρεσέντο, το οποίο δεν φαινόταν να έρχεται από πουθενά, η αλήθεια είναι. Ριμπάντου Παπαντονίου, δεν καταφέρει να σκοράρει. 10 δεύτερα τώρα όλα για τους παραλίες, Βαντής. Ζητάνε αντιαθλητικό εδώ οι παραλίες. Συζητάνε οι διαιτητές. Η αλήθεια είναι ότι η άμυνα δεν είδανε πάνω στην μπάλα. Αν από όσο είδα τουλάχιστον εγώ από εδώ πάνω, δεν πήγε για μπάλα ο παίκτης των Bums. Αντιαθλητικό. Στα 7 δευτερόλεπτα. Αντιαθλητικό από τους Phoenix Bums και θα έχει 2 βολές ο Βαντής και θα έχουν και άλλα 7 δευτερόλεπτα μετά οι παραλίες για... να προσπαθήσουν να βάλουν άλλο ένα καλάθι, ό,τι χειρότερο για τους Bums σε αυτό το τελευταίο μέρος του τρίτου δεκαλέπτου. 42-38, δύο βολές έφτασε τον Βαντή και άλλη μια επίθεση 7 δευτερολέπτα για τους παραλίες. Για να δούμε, επαναφορά. Είναι άστοχο και έχουμε φάουλ από τους παραλίες και να τώρα που γίνεται είναι φάουλ. Την μπάλα, λοιπόν, έχουμε φάουλ στο rebound από τους παραλίες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει ομαδικά και δίνουν δύο ελεύθερες βολές στο Χαριτόπουλο. Από δώρο σε δώρο σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του τρίτου δεκαλέπτου. Βάζει την πρώτη ο Χαριτόπουλος. Βάζει και τη δεύτερη, σαν να μην έγινε τίποτα λοιπόν, 42-40. Κλέβει κιόλας τον Παπαντονίου. Δεν προλαβαίνει να κάνει κάτι αξιόλογο. 42-40 το τέλος της τρίτης περιόδου. Το ντέρμπι είναι εδώ, το ντέρμπι καλά κρατεί. Οι Bums απαντάνε στη δεύτερη περίοδο των παραλίας με μια δικιά τους τρίτη η οποία ήταν εξίσου κυριαρχική. Και για να δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Λοιπόν, τελευταία περίοδος. Τελευταία περίοδος για το τρομερό μας που παρακολουθούμε ανάμεσα σε Phoenix Bums και Paraliers. Paraliers και Phoenix Bums. Ο Κωστής εκμεταλλεύεται το double team για να βγάλει ένα ελεύθερο τρίποντο για τον Μπεσεμάτη. 45-40. Όποτε παίρνει την μπάλα ο Φίβος στο χαμηλό post για τους Paraliers, πάντα υπάρχει ένας ελεύθερος παίκτης και ίσως να πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτό το πλεονέκτημα που έχουν οι παραλίες. Φρέρης τώρα, ο οποίος έκανε μια τρομακτική περίοδο την τρίτη με 10 πόντους, και ο Κωστής τώρα πάει μέχρι το λέει καλάθι και φάουλ. Από τρεις περιόδους φαίνεται να αντιλαμβάνονται πλέον οι παραλίες ότι έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα με το ύψος του Κωστή και τη σωματοδομή του και να εκμεταλλεύονται αυτό το πλεονέκτημα. Για το 47-40
χάνει μία βολή ο Φίβος. Χαριτόπουλος. Περνάει την μπάλα ο Χαριτόπουλος, αλλά εκείνη βρίσκει στα πόδια του Μοσκόφογλου και φεύγει έξω και είναι ξανά για τους Παραλίες. Έχει μπει και ο Πάγκος των Παραλίες στο παιχνίδι. Φωνές, εμψύχωση. Για να δούμε. Κωστής. Εύκολο σουτ, αλλά... Το έχασε ο Κωστής και μετά έκανε φάουλ στο rebound. Ψηλό αυστηρό το φάουλ, αλλά... Εδώ έχει κάνει βήματα τρεις φορές ο Χαβράς. Ένα πολύ δύσκολο καλάθι εδώ που βάζει ο Κοβάτσος για το 47-42. Κωστής, θα πάρει την μπάλα στο low post. Ωραία η κίνησή του και η πάσα για το κόψιμο του Μπαντή, ο οποίος όμως δεν έφτασε στην μπάλα. Λάθος. Παραμένει το 47-42, οι Phoenix Bumps αρνούνται να παραδοθούν. Είναι μονίμως πλέον κοντά στο σκορ. Και ο Φρέρης επιτίθεται στο καλάθι. Πάρα πολύ δύσκολο τελείωμα. Τι κάνει ο Φρέρης σήμερα? Απίστευτα πράγματα από το Φρέρη. Απίστευτα πραγματικά. Έχει πάρει από το χέρι του Μπαμς ο Φρέρης. Όχι μόνο και τρίποντο εδώ το Βαντί. Απαντάει ο Βαντής για τους Παραλίες για το 50-44. Ο Φρέρης δεν είναι μόνο το σκοράρισμα, είναι και ο τρόπος που βάζει τα καλάθια. Δίνει μία ψυχολογία στους Μπαμς, γιατί βάζει τρομερά δύσκολα καλάθια ο Φρέρης. Οπότε και οι άλλοι σου λένε, αφού τα βάζει έτσι, μπορούμε να βαλέψουμε. Σουτιατρής είναι άστοχο, ο Μοσκόφογλου παίρνει ο ίδιος το rebound. Αστοχή ξανά, ξανά rebound και τώρα το βάζει ο Μοσκόφογλου. Σούταρε τρίποντο και πήρε rebound στο ύψος των βολών. Σούταρε ύψος των βολών και πήρε rebound στο low post. Και σαν κάποιο ιδιαίτερο drill κατάφερε να σκοράρει στο τέλος. Για να βάλει το καλάθι από την άλλη πλευρά τώρα για το 52-46 ο Περσεμάτης. Πιέζουν οι Παραλίες, περνάνε το κέντρο rebounds. Χαριτόπουλος για τρεις μέσα! 52-49, το μάτς μετά την πρώτη περίοδο έχει γίνει πολύ όμορφο. Ωραία η επίθεση τώρα από τους Παραλίες για το ελεύθερο σου του Περσεμάτη, άστοχο. Κωστή στο rebound. Παραλίγο το λάθος γίνεται τελικά. Φάουλ του Στάθη. Είναι το τέταρτο και θα περάσει έξω τη θέση του Σωτηρόπουλος. Στα χέρια του Χαριτόπουλου φτάνει η μπάλα, περνάει ο Χαριτόπουλος. Μοσκόφολου συνιστά ηρεμία, ξαναδίνει στον Χαριτόπουλο. Παίζει με τον Περσεμάτη, περνάει ο Χαριτόπουλος, βγάζει για τον ελεύθερο Μοσκόφογλου για 2 μέσα, 52-51. Ωραία επίθεση από τους Phoenix Bumps, πλησιάζουν στον έναν. Πιο κοντά από ποτέ οι Phoenix Bumps. Κωστής στο low post με τον Μοσκόφογλου. Περνάει πολύ ωραία, κάνει ένα πολύ εύκολο τελείωμα για εκείνον. Τελικά όμως το rebound είναι επιθετικό και έχουμε foul για 2 βολές στον Σωτηρόπουλο.
Τρία εύστοχη βολή από το Σωτηρόπουλο το 53-51. Φρέρης για το Μοσκόφολου. Χαριτόπουλος. Μοσκόφολου από το ίδιος των βολών για 2. Εύστοχος και πάλι και 53-53 το μάτς στην ισοπαλία. Με 4-40 για το φινάλε. Τρομερός αγώνας. Βαντής για 3, μέσα ξανά, τρομερός ο Βαντής. Ο Βαντής είναι τρομερά εύστοχος και σίγουρα θα διεκδικήσει το βραβείο για τον MVP του παιχνιδιού. Μοσκόφογλου, έρμπολ, rebound και φάουλ για 2 βολές πάνω στον Κοβάτσο, ο οποίος πήρε το θετικό rebound και τρύπωσε και θα πάει να εκτελέσει 2 βολές. Σκληρό το φάουλ, όχι αντιαθλητικό. Ο Βάτσος για 2 βολές. Το σκορ του 56-53 και 4-14 για τη λήξη του παιχνιδιού. Βάζει την πρώτη ο Κουβάτσος, 56-54. Δεύτερη, rebound του Σωτηρόπουλου και ο Βαντής κατεβάζει. Βαντής που έχει βρει ρυθμό από μακριά, τώρα θα πάει πιο κοντά όμως και θα στοχίσει στη διείσδυση. Ο Βάτσος περνάει, πάει και κλείνεται εκεί πέρα μόνος στην παγίδα με τα χίλια ζόρια. Τι υπάρχει? Φάουλ του Σκόρδου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο φάουλ. Παραμάζομαι τους πήρε εκεί πέρα ο Κουβάτσος όλους. Πρόσταν, κακή απόφαση, δεν πειράζει, προχωράμε. Φρέρης 3-45 για τη λήξη. Φρέρης περνάει δύσκολο τρίποντο. Παραλίγο να το βάλει και αυτό ο Φρέρης. Rebound του Κωστή. Και οι παραλίες στην επίθεση. Πάει μπάλα στον Κωστή. Πολύ καλή η πάσα του για τον Περσεμάτη. Βγαίνει μπάλα στη γωνία στο Παντή. Δεν θα πάρει το τρίποντο. Φτάνει αρκετά στο μέσα και παίρνει το φάουλ για 2 βολές από τον Μοσκόφογλου. Ωραία προσποίηση εκεί του Βαντή. Πήδηξε ο Μοσκόφογλου, το εκμεταλλεύτηκε ο Γιάσονας και θα πάει να εκτελέσει 2 βολές. Βάζει την πρώτη. Βάζει για τις 2 Βαντής. Φρέρης κατεβάζει την μπάλα. Καθυστήρησε εκεί ο Περσεμάτης να πάει για την παγίδα και την γλίτωσαν φθηνά οι Μπαμς. Φρέρης παίρνει το σκιν του Καδά. Μοσκόφολου είναι μόνος του, δεν θα πάρει το σούτ. Θα το πάρει ο Χαριτόπουλος μέσα. Χαριτόπουλος για 3. Και αυτός κάνει μεγάλο μάτς. Βαντής στην άμυνα του Χαριτόπουλου. Παίρνει το σκήνο Βαντής. Πολύ καλή πάσα μέσα, αλλά με αυτοφυσία πετάγεται εκεί ο Μοσκόφογλου και κόβει την μπάλα. Κλέβουν οι μπαμπς, 58-57. Φρέρης, επιθετικό φάουλ. Σωστή απόφαση εδώ. Ήταν καθαρή η παράβαση από το Φρέρη. Δεν ξέρω αν υπήρχε φάουλ νωρίτερα στο Φρέρη.
Το σίγουρο είναι πάντως ότι ο Φρέρης με τον τρόπο που έβαλε το χέρι του υπέπεσε σε καθαρό επιθετικό φάουλ. Και ο Περσεμάτης κατεβάζει την μπάλα. 2 και 20 για το φινάλε, συγκλονιστικό ματς. Περσεμάτης. Περνάει και παίρνει το φάουλ του Μοσκόφοβλου. Κακό φάουλ του Μοσκόφοβλου. Γιατί δίνει βολές στον Περσεμάτη χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Ο Περσεμάτης ήταν πολύ μακριά από το καλάθι. Βάζει την πρώτη βολή ο Περσεμάτης. Χάνει τη δεύτερη όμως, 59-57. Ο Παντωνίου αφήνει στο Χαριτόπουλο. Χαριτόπουλος με το Βαντί. Χαριτόπουλος μοιράζει στο Παντωνίου έξω αυτό το τρίποντο. Φάουλ μακριά έχει δοθεί στην διεκδίκηση του rebound, φάουλ που κάνει ο Σωτηρόπουλος. Σώθηκαν εδώ οι Bumps από αυτό το σφύριγμα, έχουν δύο βολές εκεί που φαινόταν ότι έχουν χάσει την κατοχή. Έξω ο Κοβάτσος. Βάζει ο Κοβάτσος στη δεύτερη, 59-58, στο πόντο η ματσάρα. Παραλίας με Σκόρδο. Σκόρδος παίρνει το σκρίν από τον Κωστή. Γυρνάει, δίνει στον Περσεμάτη. Κωστής, ωραία πάσα, φάουλ, δεν βάζει το καλάθι αυτό ο Κωστής. Φανταστική η πάσα. Με συγχωρείτε, φανταστική η πάσα. Ο Κωστής πήρε το φάουλ, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα εδώ να έχει πετύχει το καλάθι. Πραγματικά κρίμα για την πάσα εδώ. Μπράβο! Βάζει τη βολή ο Κωστής. Βάζει για τις δύο ο Κωστής. Επανορθώνει για το χαμένο layup. Και η Bumps είναι στην επίθεση με το Απαντωνίου. 61-58. Πολύ σημαντική επίθεση Μοσκόφοβλου. Πρέπει να σκοράρουν οι Bumps. Κακό το τελείωμα του Μοσκόφοβλου. Το fade away δεν έπιασε. Και οι Παραλίερς έχουν τώρα την επίθεση και μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο λεπτό. Κόρδος για δύο, όχι. Και φάουλ που δίνεται στον Σωτηρόπουλο. Πάλι στο rebound ο Σωτηρόπουλος. Γίνεται μοιραίος για την ομάδα του Σωτηρόπουλος με δύο, επιτρέψτε μου να πω, χαζά φάουλ. Βέβαια για να τιμωρηθεί ο Σωτηρόπουλος πρέπει να στοχίζουν και στις βολές οι Bumps. Το οποίο γίνεται τώρα από το Χαριτόπουλο. Ο οποίος βάζει την πρώτη κάνοντας το 61-59. Χάνει τη δεύτερη. Και φάουλ τώρα από το Μοσκόφοβλου.
Μοσκόφογλου, ο οποίος παίζει στο όριο του φάουλ συνεχώς, η αλήθεια είναι. Και τώρα κάνει ένα εξίσου χαζό φάουλ, στέλνοντας τις βολές στο Στάθη. Παίζει στο όριο του φάουλ ο Μοσκόφογλου. Η αλήθεια είναι ότι είναι σε άλλο ρυθμό στην άμυνα από τους υπόλοιπους. Δεν παίζουν όλοι οι μπαμ στο όριο του φάουλ. Ο Μοσκόφογλου συγκεκριμένα παίζει με αυτόν τον τρόπο. Βάζει και τις δύο βολές, πάρα πολύ ψύχρεμος, πάρα πολύ σημαντικές οι βολές αυτές, 63-59 με διαφορά ασφαλείας, πάνε στο time out οι παραλίες. 54,3 για το τέλος, στους 4 η διαφορά και για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Λοιπόν, 54,3. Bumps στην επαναφορά μετά το time out. 63-59 προηγούνται οι παραλίες, θέλουν οπωσδήποτε καλά σε αυτήν την επίθεση οι Bumps. Χαριτόπουλος παίρνει την μπάλα, πάει μέχρι μέσα και παίρνει το φάουλ από το Βαντί. Και θα πάει για δύο βολές ο Χαριτόπουλος. Βάζει ο Χαριτόπουλος στην πρώτη. Μέσα και δεύτερο το Χαριτόπουλο με περιπέτεια. Το σκόρ τους κατεβάζει για τους παραλίες. 40 δεύτερα για το φινάλε. Οι Bumps πρέπει να βγάλουν αυτή την άμυνα αν θέλουν να έχουν μια ευκαιρία για την νίκη. Για να δούμε, σκόρδος. Καλή πάσα στον Κωστή, βγαίνει ελεύθερο σου τον Περσεμάτη. Το χάνει ο Περσεμάτης. Rebound όμως από τον Κωστή, ο οποίος παίρνει το σημαντικότερο rebound του αγώνα. Βάζει το καλάθι και κάνει το 65-61. 20 δευτερόλεπτα. Πρέπει να βιαστούν οι Bumps, θέλουν γρήγορο καλάθι. Χαριτόπουλος μέχρι μέσα στο χ, Κωστή στο rebound, τέλος. 11 δευτερόλεπτα. 65-61 μπροστά οι Παραλίερς και ο Κωστής σε δύο ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτα από το FIFO 66-61. Κάνει τη δεύτερη, ριμπάνω το Στάθη. Περσεμάτης. Τέλος, δεν κάνουν την επίθεση. Δεν κάνουν την επίθεση οι Παραλίες. 66-61 το σκορ. Και η νίκη είναι για τους Παραλίες. Που παίρνουν τη διαφορά 5 πόντων. Οι δύο ομάδες θα λύσουν τις διαφορές τους στο επόμενο μάτς. Για να δούμε ποιος θα περάσει από αυτή τη φάση για να φτάσει στους 16 της Summer Evolution. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος. Παρακολουθήσαμε ωραίο μπάσκετ και όλα θα κρυθούν στο επόμενο μάτς. Καλή συνέχεια σε όλους. Thank you.